Γεια σας αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα μα πάρα πολύ καλά. Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με λάθη που κάνουμε πάνω στο μακιγιάζ και πρώτη και καλύτερη εγώ. Δεν θα μπω καν στο κόπο να χρησιμοποιήσω παρελθοντικό χρόνο, διότι είναι λάθη τα οποία τα κάνω και εγώ ακόμη και τώρα. Δεν έχει σημασία που έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα. Πιστεύω ότι έχω εξελιχθεί στο μακιγιάζ, αλλά όπως και να έχει, επειδή δεν είμαι επαγγελματίας, βρίσκομαι πάρα πολύ αργούς ρυθμούς τι μου πηγαίνει και κάνω τρομερά λάθη όλο το χρονικό διάστημα που έχω ανοίξει και το κανάλι και στην προσωπική μου φυσικά ζωή. Κάθισα λοιπόν και έγραψα όλα αυτά τα λάθη τα οποία πιστεύω ότι κάνουμε περισσότερες, αν όχι περισσότερες αρκετές από εμάς. Πιστεύω πως ίσως βοηθήσει κάποια κοπέλα που είναι αρχάρια, κάποια κοπέλα που δεν πολύ ασχολείται και δεν γνωρίζει κάποια πράγματα, γιατί και εγώ μην νομίζετε, μαζί σας μαθαίνω. Επομένως, συγκέντρωσα εδώ στο δευτεράκι μου τα πραγματάκια που έχω να μοιραστώ μαζί σας, τα λάθη του μακιγιάζ δηλαδή. Στο βίντεο να σας πω ότι ναι, φορά έχω ακούσει επαφή σήμερα. Δυστυχώς για μένα δεν είναι και το καλύτερό μου. Έχω μοιοπία μεν, δεν είναι όμως τόσο σοβαρή ώστε να φοράω συστηματικά γυαλιά, ούτε να μου είναι απαραίτητη η φακή. Έκανα λοιπόν μία απόπειρα να πάρω φακούς με χρώμα. Αν η φακή για σας λοιπόν είναι απαραίτητη και δεν είναι για διακοσμητικούς λόγους, μπορείτε να τσεκάρετε από κάτω από πού τους πήρα. Συγγνώμη, μα φαίνομαι πολύ διαφορετική. Μάλλον δεν θα τους ξαναβάλω. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να επισημάνω τα λάθη που εγώ προσωπικά αναγνωρίζω ότι κάνουμε οι περισσότερες και πρώτα απ' όλα, όπως είπα, εγώ η ίδια. Και είναι ο καθαρισμός του προσώπου. Λοιπόν, ξυπνάς το πρωί, πλένεις το πρόσωπό σου και μετά περνάς στη διαδικασία του μακιγιάζ. Ακόμη και αν έχεις πλύνει καλά το πρόσωπό σου και έχεις κάνει όλη τη σωστή περιποίηση το βράδυ, το πρωί το πρόσωπό σου πρέπει να το ξαναπλύνεις και μάλιστα όχι μόνο με νερό για να ξυπνήσεις, κανονικό καθαριστικό, αυτό που χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου. Το δέρμα σου στη διάρκεια του ύπνου, στη διάρκεια της νύχτας θα βγάλει νεκρά κύτταρα, θα βγάλει ρύπους, θα βγάλει γενικά υδρότα, θα βγάλει οτιδήποτε είναι να βγάλει από τους ανοιχτούς πόρους. Επομένως το πρωί, άμα πας και βάλεις κατευθείαν το foundation, δεν θα καθίσει τόσο καλά το μακιγιάζ και θα σου σπάσει πολύ πιο γρήγορα, ίσως γίνεις πολύ πιο λιπαρή πιο γρήγορα, μόνο και μόνο επειδή δεν έχεις κάνει σωστή προετοιμασία πριν περάσεις σε οποιοδήποτε προϊόν που αφορά το μακιγιάζ σου. Μετά το καθαρισμό βάζουμε primer. Τι primer βάζουμε τώρα, είναι νούμερο ένα ερώτηση. Το primer εξαρτάται από το τι τύπο επιδερμίδας έχεις και τι ακριβώς πρόβλημα έχεις. Εγώ προσωπικά αγαπώ και θέλω τα ενυδατικά primers ή τα λαδάκια, τα ξηρά λαδάκια προσώπου. Ο λόγος που τα θέλω είναι γιατί έχω ξηρή επιδερμίδα, οπότε αυτό το πράγμα έρχεται και εξουδετερώνει την ξηρότητα στην επιδερμίδα μου. Αν έχεις λιπαρή επιδερμίδα, αν έχεις ανοιχτούς πόρους, πολύ έντονους πόρους και λεπτές γραμμές, θα πας σε ένα blur primer, δηλαδή ένα primer το οποίο θα θαμπώσει τις ατέλειες που έχεις πάνω στο πρόσωπό σου. Και εδώ πάμε τώρα στο foundation. Ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος, το οποίο το βλέπω πάρα πολύ συχνά. Καταρχάς, τα τελευταία χρόνια δούλευα σε καταστήματα με γυναικεία ρούχα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, το στοιχείο της γυναίκας ήταν πάρα πολύ έντονο. Και το νούμερο ένα πράγμα που έβλεπα στις περισσότερες, το οποίο με εκνευρίζει πάρα πολύ, το οποίο και αυτό το κάνω μερικές φορές, είναι η λάθος απόκριση του foundation. Πρόσεξε με. Το να πάρεις λάθος απόκριση foundation είναι, νομίζω, το πιο εύκολο πράγμα. Σε αυτή την παγίδα του λάθος foundation δεν πέφτεις μόνο άμα κάνεις online παραγγελίες. Στις online παραγγελίες είναι και λίγο normal, γιατί δεν μπορείς να δεις την απόκριση ακριβώς όπως είναι πάνω. Την βλέπεις από κάτι φωτογραφίες ή άμα είσαι πολύ τυχερή, την πετυχαίνεις σε κάποιο tutorial μιας κοπέλας που γνωρίζεις ότι έχει την ίδια απόκριση επιδερμίδας με σένα. Μπορείς να πέσεις ακριβώς την ίδια παγίδα άμα πάρεις foundation από φυσικό κατάστημα που θα έχεις κάνει το swatch σου και θα έχεις δοκιμάσει το foundation πάνω σου. Ο λόγος είναι γιατί κάθε φως διαφέρει, σε κάθε κατάστημα έχει άλλο φως, μπορεί γενικά να μπερδευτείς πάρα πολύ εύκολα και γυρνάς στο σπίτι και έχεις πάρει λάθος απόχρωση. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν τι κάνεις, αν δεν σώζεται με τίποτα, το μόνο που μπορείς να κάνεις και το πιο σωστό είναι να κατεβάσεις το foundation μέχρι το λαιμό και λίγο πιο κάτω. Γιατί, και γυρνάω πίσω στο τι έχω παρατηρήσει πιο συχνά να συμβαίνει στις γυναίκες. Βάζουν το foundation μέχρι εδώ, δημιουργείται λοιπόν ένα κεφάλι με ένα χρώμα και ο λαιμός είναι μόνος του. Είναι σαν να το έχεις βάλει το κεφάλι, τσουκ, το θεωρώ πραγματικά πάρα πολύ αντιαισθητικό, δώσε ένα λεπτό παραπάνω για να φέρεις το προϊόν πιο κάτω ή βάλε ένα μίξερ, υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα αυτή τη στιγμή στην αγορά τα οποία διορθώνουν την απόχρωση του foundation. Αν έχεις ένα πιο ανοιχτό χρώμα θα πάρεις ένα σκούρο μίξερ, αν έχεις ένα πολύ σκουρό χρώμα θα πάρεις ένα ανοιχτό μίξερ. Θα τα κάνεις ανάμειξη μεταξύ τους μέχρι να πετύχεις τη σωστή απόχρωση, ούτως ώστε να μην έχεις αυτή την άσχημη ανομοιομορφία. Ένα πράγμα το οποίο το κάνω και εγώ πάρα πολύ συχνά λοιπόν, όταν δοκιμάζω ένα καινούριο foundation, συνήθως οι πολύ ανοιχτόχρωμες έχουν αυτό το πρόβλημα. Οπότε όσο μπορούμε να φέρνουμε το προϊόν προς τα κάτω, τουλάχιστον υπάρχει μια απαλή μετάβαση μέχρι το ντεκολτέ, για να μην φαίνεται άσχημο. Γιατί αυτό το πράγμα που είναι σαν μάσκα εδώ πέρα, πραγματικά το νευριάζω. Και τώρα θα περάσω στα φρύδια. Πονεμένη ιστορία. Νομίζω ότι είμαι το νούμερο ένα άτομο στο ελληνικό YouTube, το οποίο έχει κάνει
εγκλήματα με τα φρύδια του. Θες χύμα, θέλεις απόχρωση, όλα τα κάνω λάθος. Δεν το έχω ρε παιδί μου, είναι κάποια πράγματα τα οποία πιστεύω ότι είμαι σχετικά καλή. Είναι και κάποια πράγματα τα οποία δεν υπάρχει σωτηρία. Θα ξεκινήσω με την απόχρωση, η οποία δεν θέλει πάρα πολλά λόγια. Πρέπει να βρεις τη δική σου σωστή απόχρωση. Η απόχρωση που θα βρεις εξαρτάται από το χρώμα των μαλλιών σου και από το χρώμα της γενικής σου επιδερμίδας. Δεν μπορείς εύκολα να υποστηρίξεις με ένα πολύ θερμό χρώμα στα φρύδια, αν ας πούμε έχεις ψυχρούς υποτόνους. Θα φανεί λίγο παράτερο, θα φανεί πολύ βαμμένο και ψεύτικο. Και το αντίστοιχο, δεν θα πας σε πάρα πολύ ψυχρούς τόνους στα φρύδια, αν είσαι ας πούμε κοκκινομάλα, αν έχεις χάλκινα μαλλιά, αν γενικά η τόνη σου είναι θερμή. Πάρα πολύ προσοχή η απόχρωση, γιατί πραγματικά μπορεί να αλλάξει εντελώς με κακό τρόπο την όλη εικόνα του μακιγιάζ. Είναι πάρα πολύ βασικά τα φρύδια. Και γι' αυτό το λόγο θα περάσω στο δεύτερο σκέλος, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό από όλα, είναι το σχήμα. Αν έχεις φυσικό φρύδι, αν είσαι από τις τυχερές που έχεις φυσικό φρύδι και το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιο γέμισμα σε ορισμένα σημεία, καταρχάς σε ζηλεύω. Δεύτερον, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να πάρεις ένα μολυβάκι, γενικά ό,τι σε βολεύει από προϊόν για τα φρύδια, και να κάνεις γέμισμα, άντε το πολύ να φέρεις λίγο μπροστά αυτές τις τρυπούλες τις φυσικές που κάνουμε και να τονίσεις φυσικά την ουρά. Από την άλλη, αν είσαι στη δική μου κατηγορία που δεν έχεις φρύδι, δυστυχώς όταν είσαι άβαφη δεν διορθώνεται με τίποτα, πρέπει συνέχεια να είσαι με ένα μολυβάκι. Όταν όμως είναι να καθίσεις να κάνεις το μακιγιάζ σου, είναι πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι μπορείς να κάνεις ό,τι σχήμα θέλεις. Λοιπόν, σχετικά τώρα με το σχήμα. Δεν πρέπει να παίρνουμε ένα συγκεκριμένο μοντέλο, ένα συγκεκριμένο μοτίβο που είναι στη μόδα και να το αντιγράφουμε χωρίς να έχουμε επίγνωση του αν μας πάει ή όχι. Θα πρέπει τουλάχιστον να ξεχωρίσουμε τι μας πηγαίνει ή αυτό που θέλουμε να είμαστε στη μόδα κι εμείς, θα πρέπει να το προσαρμόσουμε με βάση τα δικά μας χαρακτηριστικά. Εγώ έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να κάνω αυτό το φρύδι, το τέλειο, υπερτέλειο, το pointed που βλέπω στο Instagram, όμως εμένα προσωπικά με αγριεύει πάρα πολύ, επομένως έχω βρει μέσα στη διάρκεια του χρόνου και έχει πάρει πάρα πολύ καιρό αυτό το πράγμα. Έχω κάνει απαράδεκτα φρύδια ακόμα και σε tutorials εδώ πέρα στο κανάλι. Θέλω να καταλήξω ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι μας πηγαίνει. Το ότι είναι στη μόδα δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πρέπει να το ακολουθήσεις κατά γράμμα, γιατί δεν σημαίνει ότι εσύ έχεις τις αναλογίες που επιτρέπεται για να κάνεις ένα τέτοιο φρύδι που βλέπεις, ας πούμε, στο Instagram. Όχι μόνο στο Instagram, γενικά στα social media. Τι είναι δηλαδή στη μόδα. Το επόμενο λάθος που και αυτό και αν το κάνω είναι σχετικά με τα ζεστάματα, τα κοψίματα, γενικά τη φωτοσκιά σα. Υπάρχει μια μικρή παραπληροφόρηση για το ποιες είναι οι σωστές αποχρώσεις που πρέπει να χρησιμοποιήσεις για να πετύχεις το κάθε βήμα των φωτοσκιάσεων και δυστυχώς οι περισσότερες από εμάς ή βαριόμαστε να το ακολουθήσουμε ή που το κάνουμε λάθος από άγνοια. Λοιπόν, για να κάνεις το κόψιμό σου που είναι ένα πολύ μικρό σημείο στο πρόσωπο, δηλαδή είναι μια sharp γραμμή εδώ, λίγο εδώ, λίγο στη μύτη, θέλει ένα πάρα πολύ ψυχρό μουντό γκρι καφέ. Ό,τι έχει να κάνει με απόχρωση που κοκκινίζει, είναι απαράδεκτο να το χρησιμοποιήσεις για σχίαση. Γιατί θα σου αφήσει ένα κόκκινο κομμάτι, δεν θα είναι απαραίτητα άσχημο, απλά δεν είναι τόσο σωστό. Οι πιο κοκκινοπές αποχρώσεις bronzer, οι πιο θερμές, χρησιμοποιούνται πιο πολύ γενικά στο πρόσωπο. Δηλαδή, παίρνεις ένα μεγάλο πινέλο και κάνεις ένα πιο γενικό άπλωμα του bronzer για να ζεστάνεις όλο το πρόσωπο. Αντίστοιχα, αυτό το ψυχρό χρώμα που θα κάνεις για το κόψιμο δεν ενδείκνεται για να κάνεις το πέρασμα σε όλο το πρόσωπο, όπου σας είπα πριν ότι ενδείκνεται πιο πολύ να το κάνεις με θερμό. Γιατί ένα ψυχρό χρώμα, ένα γκρι χρώμα, όταν το εφαρμόσεις σε πολύ μεγάλη έκταση στο πρόσωπο, θα φανεί λίγο σαν λάσπη, θα φανεί ότι είσαι λερωμένη. Οπότε θέλει μια ισορροπία και σε αυτό το κομμάτι. Από προσωπική και μόνο εμπειρία, όσες φορές έχω ακολουθήσει αυτά τα βήματα σωστά, δηλαδή τη ψυχρή απόχρωση για κόψιμο και τη θερμή για πιο γενικευμένο bronzer, έχω πετύχει ένα τέλειο ζέσταμα στο πρόσωπο, πάρα πολύ σωστό. Και τώρα θα περάσω σε ένα πολύ φλέγον ζήτημα και δεν είναι τίποτα άλλο από τους μαύρους κύκλους και γενικά τις δυσχρωμίες στο πρόσωπο. Από τις top ερωτήσεις που παίρνω καθημερινά σε Instagram, YouTube, στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, γενικά, είναι πες μου ένα καλυπτικό κονσίλερ, θέλω να καλύψω τους μαύρους κύκλους. Λοιπόν, αν έχεις γενικά έντονες δυσχρωμίες, το καλύτερο και ακριβότερο κονσίλερ να πάρεις και το πιο καλυπτικό να είναι, οι μαύροι κύκλοι δεν θα εξαφανιστούν στο 100%. Ακόμα λοιπόν και ένα πολύ καλυπτικό κονσίλερ, αυτό που θα κάνεις στο μαύρο κύκλο είναι φυσικά να τον καλύψεις σε έναν βαθμό, αλλά όχι στο 100%. Αυτό που θα αφήσει είναι μια γκριζοπή εμφάνιση εδώ κάτω, η οποία πάλι θα είναι αισθητή. Και αν θέλεις να πετύχεις την full κάλυψη, δεν περνάς ποτέ πρώτα στο κονσίλερ. Περνάς πρώτα σε ένα διορθωτικό χρώμα. Στην περίπτωση λοιπόν που έχεις έντονες δυσχρωμίες, είτε είναι κοκκινίλα είτε είναι μαύρη κύκλη, δουλεύεις τοπικά με διορθωτικούς κορέκτορες. Οι διορθωτικοί κορέκτορες που είναι για τους μαύρους κύκλους είναι οι εξής: κίτρινος παστέλ και ροδακινή. Ο κίτρινος παστέλ θα εξουδετερώσει εντελώς το μαύρο κύκλο
και ο ροδακινή, αν έχεις λιγότερους μαύρους κύκλους και έχεις πιο πολύ μια θαμπάδα, μια θολότητα κάτω από τα μάτια, θα τους φωτίσει, θα φαίνεται πιο ξεκούραστο το βλέμμα και αφού εφαρμόσεις τοπικά τους κορέκτορες, μετά θα περάσεις στο κονσίλερ. Ουσιαστικά αυτό που κάνει ο κορέκτορας είναι να διορθώνει αυτές τις δυσχρωμίες, σου βγάζει ουσιαστικά μια απόχρωση η οποία μιμείται τις μη προβληματικές σου περιοχές, το φυσικό χρώμα του δέρματός σου και σε αυτή την περίπτωση μπορείς να περάσεις στο κονσίλερ, το οποίο θα στρώσει καλύτερα, θα κάνει πολύ πιο σωστή δουλειά και στη θερμακάλυψη, αλλά και στο γενικό αποτέλεσμα που θα σου προσφέρει στο πρόσωπο. Γενικά πρέπει να επιλέγεις παστέλ αποχρώσεις από κορέκτορες και όχι έντονες αποχρώσεις. Δηλαδή δεν θέλεις το έντονο κίτρινο, δεν θέλεις το έντονο πορτοκαλί, δεν θέλεις το έντονο πράσινο. Θέλεις παστέλ αποχρώσεις οι οποίες δεν θα σου χρωματίσουν την επιδερμίδα. Υπάρχουν ας πούμε πράσινοι κορέκτορες, οι οποίες τους βάζεις για να καλύψεις μια κοκκινίλα και αφήνει πράσινο. Αυτό δεν πρόκειται να το καλύψει μετά από πάνω το foundation, γιατί και να το καλύψει θα φανεί πάλι ότι έχεις βάλει κάτι από κάτω. Πρέπει να είναι εξουδετερωτικό. Και αυτό θα το βρεις στις παστέλ αποχρώσεις. Οπότε τσεκάρετε παστέλ αποχρώσεις. Θα συνεχίσω με τα μάτια και θα περάσω σε ένα ακόμη μεγάλο λάθος που πιστεύω ότι κάνουμε περισσότερες. Και εγώ προσωπικά το κάνω πάρα πολύ συχνά. Προσπαθούσα να καταλάβω τι μου φταίει και δεν μπορούσα να το βρω. Τελικά μια μέρα το κατάλαβα. Και τώρα θα το μοιραστώ μαζί σας. Αφορά το πώς κάθεται το κονσίλερ πάνω στα μάτια. Για να καθίσει λοιπόν το κονσίλερ σωστά πάνω στο μάτι σου, να μην κάνει λεπτές γραμμές σύντομα, γενικά να έχει μια πολύ ωραία εμφάνιση στο πρόσωπό σου, δεν φτάνει μόνο να βρεις το σωστό κονσίλερ για σένα. Επίσης, παρόλο που η πούδρα σιδερίσματος μπορεί να διορθώσει πάρα πολλά κακώς κείμενα που συμβαίνουν κάτω από τα μάτια, να παρατείνει λίγο την εμφάνιση λεπτών γραμμών, γιατί κάποια στιγμή θα εμφανίσει λεπτές γραμμές, εκφράζεσαι, κάνεις διάφορες κινήσεις, δεν γίνεται, απλά ουσιαστικά να την επιβραδύνεις. Ακόμα λοιπόν και να έχεις την καλύτερη πούδρα σιδερίσματος, η οποία θα παρατείνει αυτό το κακό εφέ, δεν είναι εκεί το καταλυτικό στάδιο. Ως συνήθως η μέση γυναίκα βάφεται πρωί. Είναι να πάει στη δουλειά της, είναι να πάει στη σχολή της, γενικά να ξεκινήσει την ημέρα της. Το πρωί λοιπόν, αν ακολουθείς τη σωστή ρουτίνα, πλένεσαι, βάζεις τις κρέμες σου και μετά περνάς σε primer, foundation και. Προσωπικά λοιπόν από τα πολλά και πολλά μακιγιάζ που έχω κάνει κατά καιρούς, έχω συνειδητοποιήσει ότι κάθε φορά που έβαζα κρέμα ματιών, ακόμα και την απειροελάχιστη ποσότητα, το κονσίλερ μου μετά είτε που δεν θα καθόταν σωστά, είτε που θα έμπαινε σε λεπτές γραμμές σε χρόνο τέτε, είτε γενικά θα είχα μια πολύ κακή ημέρα μακιγιάζ. Το αντιλήφθηκα κατά λάθος όταν για ένα περίπου τριήμερο βαφόμουν κάθε μέρα και δεν έβαζα κρέμα ματιών επειδή βαριόμουν. Το κονσίλερ, κορίτσια, ήταν άλλο πάνω στην επιδερμίδα μου. Δεν έμπαινε σε λεπτές γραμμές. Το ίδιο κονσίλερ με κρέμα και χωρίς κρέμα ματιών είχε τεράστια διαφορά πάνω μου και πραγματικά κατάλαβα ότι φταίει κρέμα ματιών. Προσωπικά θεωρώ ότι κρέμα ματιών, ακόμα και κρέμα ημέρας να είναι, ακόμα δηλαδή να είναι και πιο διακριτική, πιο ελαφριά, αφήνει μία στρώσια κάτω από τα μάτια προφανώς για να μπορέσει να την ενυδατώσει, να την κάνει πιο ευλίγιστη την περιοχή, η οποία ουσιαστικά με το που βάλεις από πάνω το κονσίλερ δεν παντρεύεται σωστά. Προτείνω λοιπόν να δοκιμάσεις μία μέρα να μην φορέσεις κρέμα ματιών κάτω από τα μάτια. Μπορείς απλά μετά το καθαρισμό του προσώπου να εφαρμόσεις μία ενυδατική και ό,τι πάει κάτω από τα μάτια και να ξεκινήσεις κατευθείαν το μακιγιάζ σου. Πιστεύω ότι θα δεις τεράστια αλλαγή. Προσωπικά από τη στιγμή που συνειδητοποίησα πόση διαφορά κάνει το κονσίλερ χωρίς την κρέμα ματιών, δεν φοράω πλέον κρέμες ματιών, τις φοράω το βράδυ, οι οποίες είναι και πιο δραστικές το βράδυ, γιατί κοιμάσαι και μάλιστα βάζω και καλή στρώση, ώστε να ξυπνήσω μπουμπούκα. Θα περάσω το τελευταίο λάθος, το οποίο κάνουμε πάρα πολλές και μπορεί να σου φανεί πάρα πολύ αστείο, μπορεί να σου φανεί πολύ ασήμαντο και να μην το έχεις σκεφτεί καν, αλλά παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Κάνεις το μακιγιάζ σου, το ολοκληρώνεις και θέλεις να σετάρεις με ένα σπρέι για να μείνει το μακιγιάζ σου περισσότερο ή γενικά να δώσεις όποιο εφέ θέλεις. Μπορεί να νομίζεις ότι σε δουλεύω αυτή τη στιγμή, αλλά πίστεψε με, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω για το setting spray και παρόλο που δεν είναι πυρηνική φυσική, κάνει τεράστια διαφορά στο μακιγιάζ σου. Πρώτο, πάρα πολύ σημαντικό είναι να προσέχεις από ποια απόσταση ψεκάζεσαι. Άμα ψεκαστείς από πολύ κοντά, θα αφήσει νεράκι στο πρόσωπο, το οποίο μπορεί να σου κάνει τρομερή χαλάστρα στο μακιγιάζ. Σε ποια σημεία μπορεί να κάνει χαλάστρα? Στα μάτια, στη σκιά, εδώ πέρα που είναι το ρούς κτλ. Άμα το φέρεις από πάρα πολύ κοντινή απόσταση, τα σωματίδια νερού ή οτιδήποτε έχει μέσα το προϊόν θα κολλήσουν στα σημεία και θα αφήσουν λεκέδες. Πρέπει να το κάνεις τουλάχιστον από μακριά και άμα δεις ότι δεν έρχεται τίποτα στην επιδερμίδα σου, τότε πλησιάζεις. Επειδή κάθε σπρέι έχει διαφορετική πίεση, διαφορετικό σπρώξιμο του προϊόντος, πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτική στον τρόπο που θα εφαρμόσεις το σπρέι. Πάρα πολύ προσεκτική. Πέρα από το ότι μπορείς λοιπόν να χαλάσεις το μακιγιάζ σου, ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις είναι θα πρέπει να είσαι ανέκφραστη
όση ώρα διαρκεί το στέγνωμα του σπρέι. Αν έχεις την τάση, καθώς ψεκάζεσαι, να κλείνεις τα μάτια σου από τα φυσικά αντανακλαστικά σου, θα πρέπει οπωσδήποτε να φορέσεις το χέρι σου μπροστά και μετά να ψεκάσεις. Και μπήκε όλο το σπρέι στο στόμα μου, αλλά σώψτε το βίντεο. Λοιπόν, ο λόγος που σας το λέω αυτό είναι γιατί άμα κλείνεις έτσι τα μάτια σου, το σπρέι ουσιαστικά θα σταθεροποιήσει την κίνηση που κάνεις εκείνη τη στιγμή. Και δεν εννοώ ότι θα μείνεις έτσι, δεν είναι luck. Αν ας πούμε κάνεις πολύ έντονες γραμμές και εσύ κάνεις αυτό το πράγμα όταν σου έρχεται το σπρέι, εδώ πέρα οι γραμμούλες θα μείνουν λίγο πιο έντονες από ότι άμα κάθεσαι σχεδόν κοκαλωμένη και κάνεις την εφαρμογή του σπρέι. Περιμένεις να στεγνώσει και όσο περιμένεις είσαι ανέκφραστη. Δεν χαμογελάς, δεν μιλάς, άμα μπορείς να μην αναπνέεις κιόλας, ακόμη καλύτερο. Ουσιαστικά το setting spray, όπως το λέει και η λέξη, σετάρει το μακιγιάζ σου. Άμα το μακιγιάζ σου την ώρα που σετάρει αλλοιωθεί λόγω των εκφράσεών σου, ενδέχεται να σου καταστραφεί εντελώς το μακιγιάζ. Έχω παρατηρήσει λοιπόν ότι εγώ προσωπικά, αν όταν ψεκάζομαι κάνω καμιά κίνηση έτσι προς τα πάνω, που έχω τις έντονες ρητίδες, το σπρέι μου εντείνει τις ρητίδες. Γιατί εκείνη την ώρα που κάνω αυτή την κίνηση, εξατμίζεται το σπρέι και ουσιαστικά μου σετάρει τις γραμμές. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητή σε αυτό που λέω. Δοκιμάστε τέλος πάντων, αν μπορείτε, να μείνετε εντελώς ανέκφραστες όταν εφαρμόζετε το σπρέι και μέχρι να στεγνώσει εντελώς, μην κουνηθείτε. Το μακιγιάζ σας θα είναι πιο πορσελάνινο, θα είναι πιο αψεγάδιαστο και φυσικά θα διαρκέσει περισσότερη ώρα με αυτόν τον τρόπο, έτσι λίγο πιο flawless. Εμένα αυτά είναι τα top λάθη τα οποία έκανα και συνεχίζω να κάνω. Μην νομίζετε ότι τώρα που τα είπα εγώ δεν τα κάνω. Είτε επειδή βαριέμαι, είτε επειδή ξεχνιέμαι, τα κάνω κι εγώ πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα λάθη που σας ανέφερα. Όπως επίσης είναι και τα λάθη τα οποία πιο συχνά βλέπω στις γυναίκες εκεί έξω. Ελπίζω λοιπόν να σας βοήθησε και ελπίζω να ήμουν κατανοητή. Αν παρόλα αυτά κάτι δεν εξηγήσα καλά ή δεν καταλάβατε, γράψτε το μου από κάτω και ευχαρίστως θα σας λύσω οποιαδήποτε απορία. Και φυσικά αν έχετε και κάποιο λάθος εσείς που πιστεύετε ότι αξίζει να σημειωθεί, είτε στις άλλες γυναίκες είτε και πάνω σας, ότι ξέρεις τι, αυτό πρέπει να το κάνω λάθος, ρε παιδί μου. Οτιδήποτε τέτοιο, γράψτε το μου από κάτω. Ας συζητήσουμε λοιπόν λίγο αυτή τη φορά τι πάει στραβά με το μακιγιάζ μας, να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ωραία μακιγιάζ, πιο σταθερά, πιο σωστά. Οπότε θα τα πούμε από κάτω. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε τέλεια. Θα τα πούμε πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά.